Είναι οι τελευταίες στιγμές που προλαβαίνει πολίτης να καταγράψει με τον ηρωικό υπάλληλο γαντζωμένο στην καρότσα του ημιφορτηγού. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός του αυτοκινήτου με επικίνδυνους ελιγμούς θα τον πετάξει στο έδαφος και θα τον τραυματίσει. Πράγματι ήρθε, είχε ένα κάταγμα στο πόδι, το οποίο αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Δεν θεωρείται δηλαδή επικίνδυνος για την υγεία του ή για τη ζωή του μάλλον, αλλά ήταν σχετικά σοβαρό. Η Κρήτη TV εξασφάλισε το βίντεο ντοκουμέντο με την ηρωική προσπάθεια των εργαζομένων του ξενοδοχείου που προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν τους δύο εισβολείς, οι οποίοι επιχειρούσαν να διαφύγουν έχοντας αρπάξει ένα μοτέρ αξίας άνω των 500 ευρώ. Περίοικοι και εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο αντιλήφθηκαν χθες το απόγευμα την εισβολή δύο πλανόδιων Ρωμά. Πριν προλάβει να αντιδράσει κανείς, ο ένας από τους δράστες κατευθυνόταν ήδη προς το φορτηγάκι κουβαλώντας το μοτέρ. Στο βάθος της εικόνας που κατέγραψαν πολίτες εμφανίζεται ένα φορτηγάκι του ξενοδοχείου με τον συντηρητή και έναν ακόμη εργαζόμενο που επιχειρούν να ανακόψουν τη φυγή των δραστών. Οι εικόνες κόβουν την ανάσα. Ο συντηρητής τους φωνάζει να σταματήσουν και πετάγεται πάνω στο φορτηγάκι. Γαντζώνεται για να αναγκάσει τον οδηγό να σταματήσει. Όμως ο 33χρονος προσπαθεί με επικίνδυνους ελιγμούς να τον πετάξει στο έδαφος. Ο δεύτερος υπάλληλος συνεχίζει την καταδίωξη και ήταν εκείνος που έτρεξε πρώτος δίπλα στο συνάδελφό του, ο οποίος λίγο παρακάτω εξφενδονίστηκε στο έδαφος και τραυματίστηκε στη διάρκεια των επικίνδυνων ελιγμών. Έμεινε για νοσοκομείο να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες και να σταθεροποιηθεί, να δούμε την κατάσταση του ποδιού. Και σήμερα το ιατρικό τίμα αποφάσισε να πάει συντηρητικά. Ήδη καθοδόν βρισκόταν αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου που εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών. Λίγες ώρες αργότερα και με το πρώτο φως της ημέρας, οι αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου, συνεπικουρούμενοι από άνδρες των ειδικών δυνάμεων, έκαναν έφοδο στον καταβλισμό. Συνέλαβαν τον 33χρονο οδηγό του 4x4, ενώ ταυτοποίησαν και το δεύτερο άτομο το οποίο καταζητείται. Μετά από ολονύχτια νοσηλεία στην Ορθοπαιδική Κλινική του Βενιζελίου, ο ηρωικός υπάλληλος πήρε εξιτήριο, καθώς σε αυτή τη φάση οι γιατροί αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση. Σίγουρα θα γίνουν επανεκτιμήσεις, δηλαδή θα ξαναέρθει στο νοσοκομείο μας προκειμένου οι γιατροί να εκτιμήσουν την πορεία της υγείας. Θεωρούν όμως ότι θα εξελιχθεί καλά.